ένα μέτρο μεγέθους του, του Δήμου σας, που βέβαια είναι περιφερειακός όσον αφορά το, τον αστικό ιστό, αλλά είναι πολλά τα χιλιόμετρα τα οποία έχετε... Πραγματικά. Ισχύει αυτό. Να σας πω ότι μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος είναι 52 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι ένας Δήμος μικρός για τα δεδομένα της Ανατολικής Αττικής, τεράστιος για τα δεδομένα του Λεκανοπεδίου. Και βεβαίω να εξηγήσω ότι τα προβλήματα προκύπτουν λόγω του ότι ο δικό μου Δήμο είναι ημιαστικό. Δεν είναι ένα Δήμο αμυγό οικιστικό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποια στιγμή ένα Δήμαρχο ή οι υπηρεσίε του Δήμου να μαζεύουν πολύ καλύτερα ένα αστικό τοπίο παρά ένα περιαστικό. Είναι πολύ δύσκολο. Ποια είναι τα προβλήματα επομένω ενό ε, περιαστικού Δήμου, Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι τα ίδια προβλήματα με έναν Δήμο όπω, παράδειγμα, τη Νέα Ιωνία. Που είναι καθαρά αστικό δήμο. Έχετε ενδεχομένω και αγρού, έχετε ενδεχομένω δασικέ εκτάσει, έχετε πολύ περισσότερα θέματα τα οποία πρέπει να λύσετε ή προβλήματα. Να σα πω προφανώ. Έτσι είναι ακριβώ όπω το λέτε. Να σα πω ότι καταρχήν ο Δήμο Πααιανία και ειδικά η κοινότητα Πααιανία έχει εννέα οικισμού. Εννέα οικισμού που είναι περιφερειακά του πολεοδομικού ιστού. Υπάρχουν περιοχέ οι οποίε είναι αστικοποιημένε περιφερειακά και αναφέρομαι σε περιοχές που έχουν πολεοδομηθεί ως συνεταιρισμοί, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι αναρχαδομημένες, αλλά βέβαια πάντοτε με την ευλογία του κράτους γιατί κάποια στιγμή κατά το παρελθόν όταν ξεκίνησε κάποιο να επενδύει και να προσπαθεί να κάνει μια στέγη για να βάλει την οικογένειά του από κάτω, ε, το κράτο υιοθέτησε αυτό το οποίο γινόταν. Μπήκαμε στη διαδικασία των ρυθμίσεων, τον υπαγωγών σε κάποιε αν θέλετε τακτοποιήσει κτλ. Τα το κράτο εισέπραξε με τη μόνη διαφορά ότι εξακολουθεί αυτό που έχει κάνει τη συγκεκριμένη πράξη πολλά χρόνια μετά να είναι σήμερα θυγόμενο γιατί? γιατί απλά δεν υπάρχει πρόσβαση από την περιφέρεια προ το κέντρο ή από το κέντρο προ την περιφέρεια. Και το λέω γιατί αυτό συνιστά ένα διτό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο δεν εξυπηρετεί το πολίτη, είναι ότι απλά ε, χάνουμε και ένα αγοραστικό κοινό για την τοπική μα οικονομία. Που Οι είναι σημαντικό μια και δυστυχώ ε, σε ό,τι αφορά το Δήμο μου η κατάσταση, σε ό,τι αφορά τα εμπορικά και όχι μόνο καταστήματα δεν είναι και καλύτερη. Μάλιστα. Είναι, είναι σαφέ. Στη θέση που καθόσασταν εχθέ ήταν ο συνάδελφό σα, ο κύριο Βοσκόπουλο, από, από το Δήμο Κεσαριανή. Ε, αυτό που εγώ τουλάχιστον έβγαλα, το μεγάλο παράπονο του συγκεκριμένου Δήμου είναι η έλλειψη προσωπικού. Την έχετε και εσεί την έλλειψη προσωπικού, και αν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, πώ μπορεί ένα Δήμαρχο να προείσταται σε έναν Δήμο όταν έχει πρόβλημα σε εργατικά χέρια, παράδειγμα. Να ξέρετε ότι εγώ, ο κ. Προσκόπουλο και 330 δήμαρχοι ακόμη αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. <laughs> δηλαδή την έλλειψη τελειωτικού δυναμικού σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε του Δήμου. Αναφέρομαι κατά κόρον στι υπηρεσίες υπηρεσίε, όπω είναι όλε οι αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνουμε, αν θέλετε, μία προτεραιοποίηση και να πούμε για τη διεύθυνση περιβάλλοντο, ανακύκλωση και κυκλική οικονομία, να πούμε για την. Ε... Διεύθυνση διηγητικών υπηρεσιών, να πούμε για τη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, να πούμε για τι τεχνικέ υπηρεσίε των Δήμων. Να σα πω ένα μικρό παραδείγματάκι Στο Δήμο το δικό μου το οργανόγραμμα, ο οργανισμό δηλαδή προβλέπει 24 θέσει, και εγώ αυτή τη στιγμή έχω τρία άτομα τεχνικέ υπηρεσίε. Φανταστείτε ότι έχω εξασφαλισμένε χρηματοδοτήσει για έργα τα οποία θα έπρεπε ήδη να είχαν δημοπρατηθεί και δεν έχουν δημοπρατηθεί λόγω τη έλλειψη των μηχανικών στην τεχνική υπηρεσία. Αυτά, αυτές οι προσλήψεις είναι δικιά στα αρμοδιότητα ή πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόηση με το Υπουργείο Συντερικών ή με γίνεται την Γίνεται πάντα ο προγραμματισμός Υπά. αναέτος. Εμείς θέλουμε τα αιτήματα τα οποία έχουμε βάσει του οργανισμού μας για να κάνουμε προσλήψεις και βεβαίω το Υπουργείο Συντερικών κάνει τη συγκεκριμένη αν θέλετε διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. Αλλά ε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και χρονοβόρε είναι διαδικασίε και σε πολλέ, σε πλήστε περιπτώσει, θα έλεγα εγώ, ακόμη και οι επιτυχώντε δεν δέχονται να έρθουν στο Δήμο το δικό μου. Γιατί προσθέτω αντιμετωπίζουμε και ένα θέμα ακόμη το οποίο έχει να κάνει με τι ε, κυκλοφοριακέ, παύλα συγκοινωνιακέ συνδέσει. Και βέβαια προκύπτει και ένα πολύ μεγάλο κόστο από κάποιον άνθρωπο να φύγει από μια περιοχή απομακρυσμένη ε, από τα Μεσόγεια προκειμένου να έρθει το Δήμο Πενενέα να εργαστεί. Όταν κάποιο παίρνει 1000 ευρώ και θέλει 250 ή 300 ευρώ ξέρω εγώ, έξοδα μετακίνηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει εμένα και να μην επιλέξει να πάει σε ένα Υπουργείο που ενδεχομένω είναι δίπλα του.